κάποιες δημοσκοπήσεις ένα χρόνο πριν. Όχι ένα χρόνο πριν. Τρεις μήνες, τέσσερις πριν. Είχαμε 10, 12, 13, 14. Λέω λοιπόν ότι ακριβώς. Και είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση με αυτή τη διαφορά που έχει σήμερα. Στη δημοσκοπήση το 7 και 7,5. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η διαφορά καταρχάς. Εγώ θεωρώ διαφορά. Ό,τι λένε δημοσκοπήσεις λέμε. Εντάξει, ό,τι λένε δημοσκοπήσεις. Δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα. Θεωρώ ότι αυτή τη δημοσκοπήση λοιπόν ξανά. Κυριακή κοντή γιορτή. Λέω ότι την Κυριακή το βράδυ πολλοί δημοσκόποι στα πάνελ θα λένε πάλι για τα λάθη που κάνανε, όπως κάνανε το 2015. Εγώ θεωρώ ότι η διαφορά θα είναι. Εγώ βλέπω ότι θα είναι οι εκλογές σαν ντέρμπι με τις ψήφους να κρίνονται μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι την τελευταία ώρα. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα θα πάνε αποφάσεις. Δεν μπορεί να περάσει και πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι το εκλογικό σώμα στην Ελλάδα έχει κάνει εκπλήξεις. Έχουμε αυτή τη φορά ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων ψηφοφόρων. Σκεφτείτε λίγο, είναι πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια που κλείνει τετραετία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ξέρουμε ότι δεν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτσι, έχουν καταλάβει. Εγώ λέω ότι έχουμε ένα τεράστιο. Πρέπει να έχει τρελαθεί για να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, λέω δεν κρίνουν. Με τι κριτήρια κρίνουν. Αν ΣΥΡΙΖΑ είναι τρελό, μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην χώρα. Όχι, δεν λέω αυτό. Έχουν κυβέρνηση 4 χρόνια. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Λέω όμω ότι έχουν κριτήρια. Ναι, σαφώ έχουν κριτήρια. Γι' αυτό και λέω ότι χρησιμοποιεί ο Τσίπρα του νέου υπέρ του. Λέει ναι, η οποία την είχαν υποτιμήσει πάρα πολύ. Θυμίζετε ο Μητσοτάκης έλεγε στη Βουλή ότι οι 17 ψηφίζουν σε διδακτορικά καθεστώτα. Ας θυμιόμαστε και αυτό. Μια τεράστια μαζί λοιπόν ανθρώπων, 17, 21, 22, ψηφίζουν πρώτη φορά. Ούτε μετριούνται, ούτε ξέρουμε που κινούνται. Άρα είναι γρίφος.